δίσκος, αλλά δεν ξέρω αν θα πετύχω σε αυτό. Θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό, δηλαδή να μην είναι κάτι βαρετό σε ένα γραφείο ή κάτι τέτοιο. Θα άξιζε να ασχοληθείς με την τέχνη. Κάτι που σε ευχαριστεί. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Θέλω να γίνω ηθοποιός. Αλλά σκέφτομαι να ξεκινήσω τις σπουδές μου με νομική. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσικολογία ή με την υποκριτική. Θα ήθελα περισσότερο να βοηθάω τους ανθρώπους. Δεν θα ήθελα κάτι για μένα. Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα μπορούσες να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα που έχεις σκεφτεί ότι θες να κάνεις? Και εμπόδια να υπάρχουν, εγώ θα το κάνω. Και πού δεν θέλεις να πας για να σπουδάσεις? Πιθανότατα θα πάω στην Αμερική, γιατί δεν βλέπω να έχω ευκαιρίες εδώ. Σκέφτεσαι να φύγεις στο εξωτερικό? Ναι, θα ήθελα να ζήσω για ένα χρονικό διάστημα και σε μια άλλη χώρα, απλά για να δω και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων του εξωτερικού. Για να σπουδάσω θα ήθελα πολύ να πάω στην Αγγλία και στη Γερμανία. Για να σπουδάσω, όχι για να μείνω μόνιμα εκεί. Και αν πας στο εξωτερικό, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα πας εκεί πέρα, θα είσαι μόνη σου, αβοήθητη? Πώς θα ξεκινήσεις? Πώς θα έχεις ένα σπίτι? Δυστυχώς θα πρέπει να φύγω από τη χώρα, από την Ελλάδα. Τα πράγματα θα ήταν τα καλύτερα για τις σπουδές μου. Και όμως θα γυρίσω οπωσδήποτε γιατί μου αρέσει. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια? Μάλλον σπουδές, ένα διαμερισματάκι για μένα, ήσυχα, όλα ήσυχα. Θα ήθελα να είμαι μια κοπέλα ανεξάρτητη που να μπορώ να σταθώ στην κοινωνία και να μπορώ να κάνω πράγματα μόνη. Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί τα πράγματα είναι πολύ αβέβαια. Ο τομέας της οικογένειας προβλέπεται, υπάρχει? Ναι, το σκέφτομαι. Γενικά μου αρέσουν τα παιδιά και θέλω να αποκτήσω μια οικογένεια ή κάτι τέτοιο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω, να έχεις μια οικογένεια. Μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν η δέσμευση, ας πούμε, ο γάμος ή κάτι τέτοιο εξασφαλίζει την αγάπη του άλλου και την αφοσίωσή του. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, ας πούμε, που το εξασφαλίζει. Ποιο είναι το εμπόδιο για μια καλύτερη ζωή? Το εμπόδιο ουσιαστικά είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εσύ αν ήθελες να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν αυτό? Θα ήταν ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων, των περισσότερων ανθρώπων. Θα ήθελα να τους κάνω πιο ανοιχτό μυαλούς, να δέχονται τη διαφορετικότητα και να νοιάζονται και να αγαπάνε τους συνανθρώπους μας. Σφύριξε καρού.